Καλώς ήρθατε στο βίντεο πώς να γράψετε το δικό σας σενάριο. Θα ξεκινήσω κατευθείαν γιατί έκανα μελέτη χθες και είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να πω. Νούμερο 1. Το θέμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να μπορούμε να το περιγράψουμε μέσα σε μία πρόταση, γιατί αλλιώς προκαλείται και σύγχυση στο δικό μας μυαλό, αλλά και στον θεατή. Γενικά υπάρχουν καλές και κακές συμπτώσεις στο σενάριο. Οι καλές συμπτώσεις είναι αυτές που οδηγούν τους χαρακτήρες σε μπελάδες, που είναι αυτό που μας εξητάρει και μας κάνει να θέλουμε να δούμε την ταινία. Οι κακές συμπτώσεις μας πετάνε έξω από το σενάριο, αρχίζουμε να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και δεν έχουμε πλέον όρεξη να δούμε την ταινία. Δεν είναι καλό να περιπλέκουμε πάρα πολύ τα γεγονότα και τις καταστάσεις. Και αυτό ισχύει και για την πραγματικότητα. 3. Η σύγκρουση. Η σύγκρουση πρέπει να εμφανιστεί από την αρχή της ταινίας, να είναι έτσι ένα μπαμ που να θέλει να μας κάνει να δούμε την ταινία. Στις μεγάλου μήκους ταινίες, αυτό θα γίνει περίπου στο πρώτο δεκάλεπτο. Και όταν λέω ταινίες μεγάλου μήκους, εννοώ αυτές που κρατάνε 100 λεπτά μέσο όρο. Στις ταινίες μικρού μήκους τώρα, το μεγάλο μπαμ γίνεται με το που ξεκινήσει η ταινία ή στο πρώτο ένα λεπτό. Για να προκαλέσουμε μεγάλη ένταση από την αρχή, μπορούμε να τοποθετήσουμε και ένα χρονικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, μία βόμβα θα εκραγεί σε 30 λεπτά. Αυτό είναι το λεγόμενο ticking clock και συνήθως μπαίνει προς την αρχή της ταινίας για να μας κρατήσει σε αγωνία μέχρι το τέλος. Η σύγκρουση πρέπει πάντα να επιλύεται στο τέλος της ταινίας, συνήθως στο τέλος της δεύτερης πράξης. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι χρησιμοποιούμε το τρίπρακτο μοντέλο, αρχή, μέση, τέλος, πρώτη, δεύτερη και τρίτη πράξη, όπως το θέατρο. Πρώτη πράξη συν τρίτη πράξη σε μέγεθος, ίσον δεύτερη πράξη. Υπάρχουν τρία είδη σύγκρουσης. Ο άνθρωπος με τον εαυτό του, ο άνθρωπος με τη φύση και ο άνθρωπος με την κοινωνία. Η σύγκρουση πρέπει να είναι εμφανής και να μην εξηγείται μέσω διαλόγου. Ένα tip. Οι βίαιες συγκρούσεις κάνουν τα καλά σενάρια. Οι συγκινησιακές συγκρούσεις είναι αυτές που προκαλούν στο θεατή την ταύτιση. Η σύγκρουση πρέπει να αλλάζει τον πρωταγωνιστή, γι' αυτό και απαιτείται να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ πρωταγωνιστή και ανταγωνιστή. 4. Η δομή. Δομή θεωρείται ότι είναι η πλοκή. Και φυσικά αποτελεί το δυσκολότερο κομμάτι της συγγραφής ενός σενάριου. Γι' αυτό και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Η επιλογή και η σειρά με την οποία τοποθετούμε τις σκηνές είναι αυτό που καθορίζει την πλοκή και δημιουργεί αυτό που λέμε δομή. Οι σκηνές πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να δημιουργείται κορύφωση. Αν κάποια σκηνή δεν προσδίδει κανένα είδος έντασης, συναισθηματικής ή άλλης, την αφαιρούμε. Για να έχουμε σωστή δομή, σκεφτόμαστε πάντα ποια είναι η σύγκρουση και στη συνέχεια γράφουμε για την κορύφωση και την επίλυση. Το 5 είναι η συνέχεια του 4. Μια ταινία μεγάλου μήκους είναι γύρω στα 100 λεπτά. Περιέχει 25 σκηνές και η κάθε σκηνή πρέπει να είναι σε μέγεθος γύρω στις 5 δακτυλογραφημένες σελίδες. Η κάθε σκηνή. Στις ταινίες μικρού μήκους, που είναι ας πούμε δεκάλεπτη max, έχουμε περίπου 5 με 10 σκηνές και η κάθε σκηνή πρέπει να πιάνει γύρω στη 1 με 2 σελίδες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η κάθε σκηνή πρέπει να είναι αυτοτελής, δηλαδή να έχει αρχή, μέση και τέλος. Η πλοκή είναι επίσης η δράση μέσα από την οποία βλέπουμε την αντιπαράσταση. Κάθε τι που συμβαίνει πρέπει να πηγαίνει το σενάριο ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή, η κάθε σκηνή πρέπει να δίνει πληροφορίες για αυτό που θα συμβεί, για τους χαρακτήρες, για μια κατάσταση. Μην κρατάτε περιττές σκηνές. Αν ένα σενάριο μπορεί να σταθεί χωρίς την τάδε σκηνή, βγάλτε την. Δεν χρειάζεται. Αμέσως μετά την τελική σύγκρουση πρέπει να τελειώσουμε την ταινία όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να προσφέρουμε στο θεατή την κάθαρση, δηλαδή να δώσουμε και κάποιες εξηγήσεις για πιθανά ερωτήματα που έχουμε αφήσει αναπάντητα. 6. Το δομικό σχήμα. Μια ιστορία μπορεί να εξελιχθεί ή μονογραμμικά ή και με αναδρομές. Πιο συνήθεις είναι οι αναδρομές στο παρελθόν, τα λεγόμενα flashbacks. Τα flashbacks δεν πρέπει να δίνουν λεπτομέρειες για πράγματα που ήδη ξέρουμε ή που ήδη έχουμε δει στην ταινία. Χρησιμοποιούνται μόνο για να καλύψουν κάποια χαμένα κομμάτια στη γραμμή της κεντρικής ιστορίας. 6 ή 7. Πάμε τέλος πάντων στους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες δεν επιτρέπεται να κάνουν πράγματα χωρίς να ξέρουμε το λόγο για τον οποίο τα κάνουν. Μαθαίνουμε ένα χαρακτήρα από τις πράξεις του και ανακαλύπτουμε τις πτυχές του μέσω των συγκρούσεων. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε δύο βασικούς χαρακτήρες, τον πρωταγωνιστή και τον ανταγωνιστή. Κανένας τους όμως δεν πρέπει να είναι τέλειος. Ούτε ο πρωταγωνιστής πρέπει να είναι σούπερ καλός, ούτε ο ανταγωνιστής πρέπει να είναι ο πιο κακός που υπάρχει. Συνήθως υπάρχει και ένας τρίτος βασικός χαρακτήρας,
ο οποίος μας βοηθάει να φτάσουμε στην κορύφωση και είναι αυτός που κρατά ξεκάθαρο το θέμα της αφήγησης. Η θεωρία Παγόβουνο. Αυτό ίσως και να είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να ξέρετε για να γράψετε ένα σενάριο. Αυτά που φαίνονται στην οθόνη είναι το 1/10 από αυτά που ξέρει ο σενάριογράφος. Το 1/10 είναι πάνω από την επιφάνεια, τα 9/10 είναι κάτω από την επιφάνεια. Τα 9/10 είναι το backstory, όσα πράγματα δεν γνωρίζουμε για τους χαρακτήρες, σε όσες φάσεις της ζωής τους δεν τους έχουμε δει. Πρέπει να υπάρχουν σημεία όπου ο χαρακτήρας αλλάζει εμφανώς, δείτε αυτό. Αυτή είναι η ψυχοσύνθεση του χαρακτήρα, από την αρχή προς το τέλος της ταινίας. Πρέπει να υπάρχουν στοιχεία τα οποία εντείνουν τα συναισθήματα του χαρακτήρα πριν την τελική σύγκρουση. Πάμε στο exposition, αποκάλυψη. Εδώ πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ, να μην το παρακάνετε, γιατί δεν θέλουμε να πέσει καταράκτης πληροφοριών πάνω στο θεατή και να μην ξέρει ποια πληροφορία να επεξεργαστεί πρώτα. Στο exposition, είναι σημαντικό να ενημερώνουμε το θεατή για τον τόπο και τον χρόνο της ιστορίας, για τα ονόματα των χαρακτήρων και τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Και αυτό συνήθως γίνεται σύντομα και περιεκτικά στην αρχή της ταινίας, για να μην χαθεί ο θεατής και δεν ξέρει τι βλέπει. 8. Η 7. Ναι. Ο διάλογος. Το κοινό κοιτά την οθόνη και ακούει το διάλογο. Άρα πρέπει να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό διάλογο. Ο διάλογος έχει 4 βασικές λειτουργίες. Α. Προχωράει την ιστορία. Β. Αποκαλύπτει πλευρές των χαρακτήρων. Γ. Μας δίνει στοιχεία και αποκαλύπτει πράγματα που γίνουν στο παρελθόν. Και Δ. Δίνει τόνο και ύφος στην ταινία. Η ταινία είναι οπτικό μέσο, άρα ο διάλογος πρέπει να είναι ελάχιστος. Λίγα λόγια και περιεκτικά, διαλεγμένα λέξη προς λέξη, με σκοπιμότητα. Και είναι απαραίτητο να υπάρχει ψευδαίσθηση ότι αυτά θα έλεγαν οι χαρακτήρες και στην πραγματικότητα. Δεν μιλούν όλοι οι χαρακτήρες το ίδιο. Ένας διάλογος οφείλει να επεξηγεί κάπως το παρελθόν και τα κίνητρα ενός χαρακτήρα για να είναι πιο καλή η εμπέδωση του νοήματος της επερχόμενης σύγκρουσης. Ο διάλογος πρέπει να είναι πάντα απλός, με κατανοητή γλώσσα, για να τον καταλαβαίνει ο θεατής με τη μία. Και να θυμάστε, πολύ σημαντικό, η ταινία δεν είναι λογοτεχνία, ούτε μυθιστόρημα. Πρέπει να υπάρχει μια γλαφυρότητα στο σύνολο του κειμένου, αλλά δεν επιτρέπεται να πλατιάζουμε και να το παίζουμε ρήτορες, χρησιμοποιώντας θεατρικούς διαλόγους ή μακροσκελείς ατάκες. Ο διάλογος δεν πρέπει να λέει πράγματα τα οποία ήδη έχουμε δει. Σε ένα διάλογο είναι σημαντικό να φαίνεται η αναλλαγή των χαρακτήρων, γιατί όπως είπαμε, ο κάθε χαρακτήρας μιλάει διαφορετικά. Σημαντικό είναι να είναι νευρώδης ο διάλογος, να έχει δισταγμούς, μισοτελεμένες φράσεις κτλ. Γιατί αυτά τα στοιχεία είναι που προσδίδουν τον ρυθμό και την απαραίτητη ροή. Αλλιώς είναι σαν το πινκ-πονκ. Μονότονος και χωρίς κανένα ενδιαφέρον για το θεατή. Όσοι φτάσατε μέχρι εδώ, ακούστε και αυτά. Τι πρέπει να αποφεύγουμε. Όταν γράφουμε ένα σενάριο, πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγουμε. Το μονόλογο. Κουβέντα με την κάμερα. Αλλά αυτό είναι και σκηνοθετική οπτική. Οπότε το αφήνω εδώ. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος που κρυφακούει ένα διάλογο, ο οποίος είναι σημαντικός για την εξέλιξη της ιστορίας. Δεν πρέπει να προσθέτουμε λεπτομέρειες οι οποίες δεν έχουν κανένα δραματουργικό ρόλο. Όχι τηλεφωνικές αποκαλύψεις. Είναι κάτι πάρα πολύ στατικό. Ο θεατής την αποκάλυψη πρέπει να τη βλέπει. Και επίσης, όχι πολλές αποκαλύψεις μαζί. Max 2 τη μία μετά την άλλη. Το βίντεο φτάνει στο τέλος του και θέλω απλά να πω δύο πραγματάκια για να μην χάνεστε μέσα στο όραμα. Το ξέρω ότι όταν έρχεται μια ιδέα, σας κατακλείζει αυτός ο ενθουσιασμός και θέλετε να την κάνετε όπως την έχετε φανταστεί. Αλλά θυμηθείτε. Όλα γίνονται για το θεατή. Χωρίς το θεατή δεν υπάρχει το σινεμά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν γράφουμε να το φανταζόμαστε οπτικά αυτό που θέλουμε να πούμε. Και έχω να σας πω και κάτι τελευταίο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό για να πετύχει η ταινία σας. Είχα ένα θέμα με την κάμερα, τελείωσε η μπαταρία και έπρεπε να την βάλω να ξαναφορτίσει. Οπότε νύχτασα σχεδόν έξω. Γι' αυτό άλλαξε και ο φωτισμός. Θα σας πω το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται να ξέρετε για να είναι πετυχημένο το σενάριό σας και η ταινία σας. Όλες τις ταινίες εστιάζουν σε ένα από αυτά τα τρία. Πλοκή, χαρακτήρες, φόρμα. Μπορείτε να εστιάσετε στη φόρμα, δηλαδή η ταινία σας θα είναι τέρμα εντυπωσιακή εμφανισιακά, θα έχει και γαμό τα εφέ, ή μπορείτε να εστιάσετε την ταινία σας στην πλοκή, που άμα θέλετε να κάνετε δράμα πρέπει 100% να εστιάσετε στην πλοκή. Και τέλος, μπορείτε να εστιάσετε στους χαρακτήρες,
για να κάνετε μια κωμωδία ή μια ταινία περιπέτειας ή ένα ντοκιμαντέρ. Αυτά ήταν για σήμερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα, ελπίζω να κάτσατε μέχρι το τέλος. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, κάντε και μια εγγραφή, πατήστε και το κουδουνάκι, πολλά αυτά, αλλά κάντε το. Και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο σε εραστές στο YouTube. Όλες οι ταινίες εστιάζουν σε ένα από αυτά τα τρία. Ναι, έλα. Θεσσαλονίκη, μετά χάθηκα, έχω δουλειές. Εξεταστική έχουμε καιρό ακόμα, Ιούνιο. Βγαίνω, ναι, χθες βγήκα. Όχι, χθες δεν βγήκα, προχθές βγήκα. Γενικά πολύ στο σπίτι, αλλά τώρα που άνοιξε καιρό θα βγαίνω και πιο συχνά, ελπίζω. Η σχολή μόνο με πνίγει, αλλά εντάξει, θα βάζω πέρα. Πώς είναι, τι καιρό έχει. Ωραία. Τι πράγμα. Ναι. Κυριακή του Πάσχα, τι κάνατε. Οκ. Okay.